Μαθαίνω όμως ότι σε κάποιο νοσοκομείο είχαμε και ένα παρατράγουδο με μια νοσηλεύτρια που νόσησε. Όταν επέστρεψε τα πράγματα, όταν έγινε καλά και επέστρεψε τα πράγματα, δεν ήταν όπως έπρεπε. Αυτό δυστυχώς, κυρία Σαμολαδά, είναι ένα μελανό σημείο στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Στο νοσοκομείο της Καβάλας συνέβη, σωστά το αναφέρετε, και πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατές σας. Μια νοσηλεύτρια η οποία ήταν στην υποδιεύθυνση του νοσοκομείου νόσησε και απουσίασε περίπου για ένα μήνα από τα καθήκοντά της. Όταν επέστρεψε λοιπόν από τα καθήκοντα, ο διοικητής θεώρησε καλό να την υποβαθμίσει, επειδή δεν τον βοήθησε επαρκώς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αφού νόσησε η γυναίκα, πώς θα γινόταν να το βοηθήσει? Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό θα το παραλύσω εγώ με μια εγκυμοσύνη που ακούτε πολλές φορές ότι υπάρχει μια εγκυμονούση και όταν γυρίζει στο εργασιακό δουλειά, περιβάλλον. Είτε την απολύει το αφεντικό, είτε την διώχνει, ας πούμε, την υποβαθμίζει. Κάτι παρόμοιο έγινε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Θα είναι μελανό σημείο και νομίζω ότι δείχνει και το δείγμα γραφής του συγκεκριμένου διοικητή. Εμείς, σαν Ένωση Νοσηλευτών, αυτό και το καταδικάσαμε και το αναδείξαμε. Και θα το φτάσουμε, να σου πω την αλήθεια, μέχρι και τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λάβει γνώση ο Πρωθυπουργός, όπως έλαβε και ο κύριος Κικίλιας, από τον οποίο περιμένω σε θέματα ηθικής να παρέμβει, και γνωρίζω ότι έχει ευαισθησία ο Υπουργός και πιστεύω να το τακτοποιήσει το θέμα από μόνος. Εκδικητική δηλαδή η υποβάθμιση της συναδέλφου σας? Στην Βόρεια Ελλάδα, κυρία Σαμολαδά, οι πάρα πολλές νοσηλευτικές υπηρεσίες είχαν τέτοια κρούσματα. Δηλαδή νοσήσαν οι συνάδελφοι, είτε ήταν οι διευθύντριες, ήταν οι υποδιευθύντριες. Κανείς διοικητής σκέφτηκε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο συγκεκριμένος διοικητής μόνο το έκανε στην Καβάλα. Και πρέπει και να απομονωθεί και να... Και πρέπει να δούμε βέβαια αν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο υπάρχουν και άλλου είδους τέτοια περιστατικά ή πρακτικές, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν βγει στον αέρα, με τον φόβο ότι μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα για την καθημερινότητα των εργαζομένων εκεί. Δυστυχώς, τα δείγματα του συγκεκριμένου διοικητή δεν είναι και τα καλύτερα. Αν αυτή τη στιγμή μιλούσαμε με συνδικαλιστικό προφίλ, θα σας έλεγα πολύ χειρότερα πράγματα. Εγώ τώρα στην παρούσα φάση το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο συγκεκριμένος διοικητής έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής. Έχει στην περίοδο της πανδημίας, θα σας πω ενδεικτικά, ότι μετέφερε από άτομο νοσηλευτή ΤΑΦ Ε από τη μονάδα της ΜΕΘ, επειδή έτσι ήθελε ο ίδιος, έκρινε ο ίδιος, σε θέση απολυμαντή. Ήθελε δηλαδή να τον απαλλάξει από τη ΜΕΘ, πράγμα το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Και φυσικά για να το κάνει αυτό, το έκανε με εντέλεσθε προς την νοσηλευτική υπηρεσία. Δηλαδή αυτός απόφαση μόνος του, χωρίς να έχει την ανάλογη εισήγηση από την νοσηλευτική υπηρεσία. Δηλαδή πήρε μόνος του την ευθύνη και το έκανε. Και για να είναι νόμιμος, εντός εισαγωγικών, τον μετέθεσε στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις για να το στείλει εκεί που τον έστειλε. Δηλαδή έχουμε ένα διοικητή, ο οποίος η πρακτική του και το σκεπτικό του είναι, δεν συνάδει με αυτό που έχει το Υπουργείο σαν προτεραιότητα και η πανδημία σαν προτεραιότητα.